Πάμε τώρα να δούμε τι έγινε με τον Γιώργο Λιάγκο, ο οποίος εξοργίστηκε από τις δηλώσεις του Νίκου Μουτσινά, όταν αποκάλυψε τους δημοσιογράφους χαζά. Είσαστε χαζά. Για πάμε να δούμε τι είπε ο Γιώργος Λιάγκας. Καλώς ήρθε στον κόσμο της τηλεόρασης ο Νίκος Μουτσινάς, που δεν ξέρει, δεν είδε τόσα χρόνια παλιό στο κουρμπέτι, που δεν καταλαβαίνει ότι έτσι γίνονται οι ερωτήσεις στις εκπομπές. Επειδή ευτυχώς εμείς τα τελευταία χρόνια εδώ ο Μιλών έχει φύγει από το έντονο κομμάτι του lifestyle και το έχω γυρίσει προς την ενημέρωση, που νομίζω ότι κάνουν και καλύτερα. Αλλά έτσι τόσα χρόνια, παιδιά, το lifestyle έτσι γίνεται. Και να σου πω κάτι, επειδή έχω βρεθεί στη θέση του Νίκου πάρα πολλές φορές και κάποια φορά έχω φύγει κιόλας. Και βγαίνουν και μου τη λένε, δεν μου την είπε το καλοκαίρι, ποιος μου την είπε, η Σύση, ότι γιατί έφυγε από τις κάμερες. Λοιπόν, για ευνόητους λόγους έφυγα, για να μην υπάρξει ανθρωποφαγία όταν δεν φεύγεις. Τώρα ο Νίκος, όταν υπάρχει θέμα, αν θα μείνει ή δεν θα μείνει του χρόνου, να μην το ρωτήσει ο δημοσιογράφος που αρχιστάκτης του ΚΠΠ του είδηση. Άρα λοιπόν, αν δεν μας αρέσει η ερώτηση, βρε Νίκο μου, τη θεωρούμε κακή την ερώτηση, δεν υπάρχουν κακές ερωτήσεις. Και εσύ μπράβο, γιατί εσύ έχεις ένα μεγάλο προσόν. Αν ο Λιάγκας φύγει ή οποιοδήποτε Λιάγκας, λέω το για τον εαυτό μου και να πω για άλλον. Είμαι ο κακός, ο οποίος οδείξε. Εσύ επειδή είσαι stand-up comedian και ηθοποιός και τα αντιμετωπίζεις όλα με χιούμορ, ακόμα και την κακιούλα που είπες. Χαζά είστε. Χαζά είστε ή κοπέλα ή άτιμη κτλ. Που τσαντίστηκες. Δεν στο πιστώνουν και καλά κάνουν, γιατί τα αντιμετωπίζεις όλα με χιούμορ. Έτσι, αυτή είναι η αλήθεια, παιδιά. Οι συνάδελφοι πάντως πάνε εκεί για να κάνουν τη δουλειά τους και έχουν να κάνουν συγκεκριμένες ερωτήσεις. Αν είναι καλή ή κακή η ερώτηση, κρίνεται από την απάντηση. Και ακόμα και αν υπήρχε ο μανδύας του χιούμορ, δεν ακούστηκαν ωραίες αυτές οι απαντήσεις που έδωσε. Δηλαδή, χαζά είστε, δεν νομίζω ότι μπορείς να πεις ούτε περιπεκτικά σε. Όχι, άκου τώρα. Σε κάποιους ανθρώπους, παιδιά, υπάρχει ασυλία. Και καλά κάνει και υπάρχει, αλλά θα έπρεπε να υπάρχει σε όλους. Στον Νίκο Μουτσινά υπάρχει ασυλία επειδή ο άνθρωπος κάνει κωμωδία. Και του τα συγχωρούμε όλα και καλά κάνουμε, αλλά θα πρέπει να τα συγχωρήσουμε και στους άλλους τα πράγματα αυτά. Δηλαδή τώρα ο Νίκος λέει τσαντίστηκε. Έτσι γίνεται, να αποφασίσουμε όλοι μας ότι δεν θα γίνονται ούτε προς εμάς ερωτήσεις τέτοιες και κριτική τέτοια, για να μην κάνουν και στους άλλους. Όταν πάνε εμείς, δεν ξέρω αν ήμασταν από τη δικιά μας, εγώ δεν νομίζω να ήμασταν, αλλά όταν πάει ο συνάδελφος εκεί και τον έχει αδειάσει τόσες φορές ο, πώς το λένε, ο Τριαντάφυλλος, προφανώς και θα το ρωτήσει. Ποια γνώμη σε τον Τριαντάφυλλο. Όχι για το συμβόλαιο, ότι γιατί τα λέει ο ίδιος στην εκπομπή του. Δεν θα το ρωτήσουν οι συνάδελφοι. Δεν θα ρωτήσουν, είσαι δηλαδή. Εκεί, αν δεν θα, αν θα συνεχίσει την εκπομπή. Δηλαδή, μόνο ρε Νίκο, με αγάπη και χρόνια πολλά και πάλι. Όταν δηλαδή φέρουν σε δύσκολη θέση εμένα, τον οποιοδήποτε λέω, τον εαυτό μου, όχι επειδή θεωρώ ότι γύρισε γύρω από μένα, το αντίθετο και το ξέρετε. Λοιπόν, αλλά για να μην παρεξηγηθώ να πω για τη μελέτη, για ποιον είπα. Φέρουν σε δύσκολη θέση ένα παρουσιαστή. Εγώ τσαντίζομαι, αντιδρώ κάπω κτλ. Εσύ λοιπόν μετά. Γιατί την αντίδρασή μου αυτή την παίρνει, την κόβει, την ράβει εκεί η Αγγελική, φίλη μου Γιανακοπούλου, και την βάζει στην εκπομπή σου και κάνει πλάκα. Και καλά κάνει, την εκπομπή σου αυτή. Καλημέρα στα παιδιά να πούμε. Έμα, τόσα χρόνια πια. Δεν αντέχω, θα γράψω ένα βιβλίο. Μάλιστα. Δικαιολογημένα, σωστά τα είπε ο Λιάγκας εδώ. Είναι απρέπεια. Είναι απρέπεια του Νίκου του Μουτσινά. Είδες και λέει, κάποιοι προσπαθούν να αποστασιοποιηθούν. Αφού κάνεις ουσιαστικά την ίδια δουλειά αυτή τη στιγμή. Μα ξαναλέω λοιπόν, δεν μπορείς να προσβάλλεις. Έτσι. Είναι πολύ μεγάλη προσβολή να τους λες είσαστε χαζά. Εάν κάποιος έλεγε τον Νίκο Μουτσινά χαζό ή τίποτα άλλο, θα τα έχει σπάσει όλα. Μα... Είναι και νευρικός κιόλας. Έτσι. Καθίστε τώρα.